Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις επιλογές του Excel σχετικά με τα pivot tables, που είναι δυναμικοί πίνακες, οι οποίοι μας δίνουν μια πολύ καλή ευκαιρία να διερευνήσουμε τα δεδομένα μας, να φτιάξουμε γραφήματα και να κάνουμε κάποιες βασικές περιγραφικές αναλύσεις. Αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι τα στοιχεία από κάποια έρευνα. Έχουμε καταγράψει στο φύλλο Excel διάφορα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν, όπως είναι τα δημογραφικά στοιχεία του συμμετέχοντα, η χώρα από την οποία προέρχονται, που κατοικούν, το φύλλο τους, χρονολογία γέννησης, αν είναι δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες, και οι απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με επιλογές ανάμεσα σε δύο αντικείμενα. Είναι το λεγόμενο παράδειγμα υποχρεωτικής απάντησης ή στα αγγλικά two alternative forced choice experiments. Στην περίπτωση αυτή μας ενδιαφέρουν κάποια στοιχεία σχετικά με το πώς επιλέγει ο συμμετέχοντας μεταξύ κάποιων εικόνων που έχουν να κάνουν με διαφορετικές σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων. Και έχουμε ένα αντικείμενο στόχο που καταγράφεται στη στήλη C και τα δύο πιθανά αντικείμενα στη στήλη D και E. Έχουμε κάποια στοιχεία για τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων κλπ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα pivot table. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε όλα τα δεδομένα μας, ξεκινώντας από την πρώτη σειρά που είναι η τίτλη της κάθε στήλης. Έχουμε καταγράψει στο Excel τι περιέχει κάθε στήλη. Αυτή η σειρά πρέπει να περιλαμβάνεται στα δεδομένα που έχουμε επιλέξει και να συνεχίσουμε με τα δεδομένα μας μέχρι εκεί που τελειώνουμε. Θα επιλέξω λοιπόν όλα μου τα δεδομένα. Με προσοχή να μην φύγω, δεν θέλω κενές στήλες, δεν θέλω κάτι που δεν έχει δεδομένα. Θα το ξανακάνω γιατί μου έφυγε. Επιλέγω λοιπόν, όπως έχουμε πει, όλα τα δεδομένα μέχρι και την πρώτη σειρά με τους τίτλους των στυλών. Και στη συνέχεια αυτό που θα κάνω, τώρα που τα έχω επιλέξει, είναι να πάω στην επιλογή Insert και να διαλέξω το Pivot Table. Όπως βλέπετε, εδώ καταγράφεται σαν ένα εύρος κελιών που αρχίζουν από το α1 και τελειώνουν στο S2221. Επίσης έχω την επιλογή αν θέλω να βάλω τον πίνακα που θα δημιουργηθεί στο ίδιο φύλλο που έχω τώρα ή να δημιουργήσω ένα καινούριο φύλλο. Για να μην μπερδεύομαι, προτιμώ να δημιουργήσω ένα καινούριο φύλλο με το pivot table μου, οπότε πατάω OK. Αυτός είναι ο δυναμικός μας πίνακας και εδώ στα δεξιά είναι τα στοιχεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να το φτιάξουμε. Και αυτό που θέλουμε κυρίως να γεμίσουμε είναι η στήλη που λέει columns, δηλαδή στήλες, το κομμάτι που λέει rows, δηλαδή οι σειρές, και το κομμάτι που είναι το values, δηλαδή τι ακριβώς θα μας απεικονίσει από τα δεδομένα. Για παράδειγμα, έχω ένα κωδικό που τον ονομάζω participant, που είναι ο κωδικός του συμμετέχοντα, τον οποίο επιλέγω να βάλω στη στήλη rows. Και βλέπετε στα αριστερά μου, πλέον μου έχει δημιουργήσει όλους τους συμμετέχοντες που υπάρχουν στην έρευνά μου, από το 1 ως το 20. Είναι αναμεμειγμένη σε τυχαίο τρόπο γιατί πηγαίνει αριθμητικά. Το Excel αναγνωρίζει το 1, το 10, το 11 στην ίδια κατηγορία πριν περάσει στο 2. Δεν έχει σημασία. Άρα τώρα έχω καταγράψει όλους μου τους συμμετέχοντες και μπορώ να καταγράψω ας πούμε το φύλλο τους σε μία στήλη. Άρα μεταφέροντας τη στήλη στην επιλογή στήλες columns
τον κωδικό του φύλου. Έχω ετοιμάσει τον πίνακα μου, ο οποίος όμως ακόμα δεν έχει στοιχεία, γιατί δεν έχω βάλει στο values τι θέλω να μου απεικονίσει. Το φύλο είναι κωδικοποιημένο με 0 για τις γυναίκες και 1 για τους άντρες. Αυτό που θα ήθελα εγώ να δω είναι σε ποιο φύλο ανήκει ο κάθε συμμετέχοντας. Μπορώ να ξανατραβήξω την επιλογή φύλο στο values. Και όπως βλέπετε, το default που μου έχει επιλέξει είναι να αθροίσει τους κωδικούς που έχουμε για το φύλο. Επειδή υπάρχουν 111 διαφορετικές δοκιμασίες, διαφορετικά τεστ, διαφορετικές εικόνες από τις οποίες έπρεπε να διαλέξει ο κάθε συμμετέχοντας, αθροίζοντας βλέπετε ότι το άθροισμα του ενός του άσου 111 φορές είναι 111, ενώ για τις γυναίκες το άθροισμα των 111 μηδενικών είναι 0. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή το άθροισμα δεν μας προσφέρει κάτι καινούριο. Βλέπουμε ότι ο πρώτος συμμετέχοντας είναι άντρας, ο δέκατος και ο εντέκατος είναι γυναίκες, ο δωδέκατος και ο δέκατος τρίτος είναι άντρας, η δέκατη τέταρτη είναι γυναίκα και πάει λέγοντας. Αν θέλω να το απλοποιήσω, μπορώ να πατήσω κάτω δεξιά εδώ που είναι το values και υπάρχει ένα βελάκι, να πατήσω το βελάκι και να επιλέξω Value Field Settings, όπου μπορώ να διαλέξω διαφορετικά πράγματα που μπορεί να κάνει με αυτά τα values το Excel. Μπορώ να τα αθροίσω όπως είναι η προεπιλογή. Μπορώ απλά να τα μετρήσω. Μπορώ να βγάλω τον μέσο όρο, το μέγιστο και το minimum, τυπική απόκληση κλπ. Συνήθως τα πιο χρήσιμα μπορεί να μας είναι ο μέσος όρος, η μέτρηση και πιθανώς και το άθροισμα, όχι τόσο. Σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε το count και να πατήσουμε OK. Βλέπετε ότι τώρα μας έχει μετρήσει, επειδή δεν άθροισε τα 111 μηδενικά όπως πριν, αλλά τα έχει μετρήσει, άρα έχουμε 111 τιμές όσον αφορά το φύλο στο συμμετέχοντα 10, που είναι γυναίκα, και 111 τιμές στο συμμετέχοντα 1, που είναι άντρας. Θα μπορούσα τώρα να βγάλω το συμμετέχοντα από την εξίσωση. Βλέπετε ότι όταν το τραβάω έξω από το φύλο, υπάρχει ένα χ, καθώς τον κρατάω πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μου. Μόλις το αφήσω, εξαφανίζεται και το πινακάκι πλέον μας μετράει μόνο όλες τις τιμές που έχουμε για τις γυναίκες και τους άντρες. Θα μπορούσα να αφαιρέσω λοιπόν όλα μου τα στοιχεία, τραβώντας τα έξω από τον πίνακα, και ξαναέρχομαι στον αρχικό μου πίνακα. Έστω τώρα ότι θέλω να κάνω κάτι πιο χρήσιμο. Θέλω να απεικονίσω τη χώρα από την οποία προέρχονται οι συμμετέχοντες. Μπορώ και πάλι να τη βάλω στο ρόγους, ας πούμε, και να δω ότι όλοι προέρχονται από την Ελλάδα. Αν είχαμε και περισσότερους συμμετέχοντες από άλλες χώρες, θα μας έδειχνε και τις υπόλοιπες χώρες. Μπορώ επίσης να μετρήσω, τις καταγεγραμμένες τιμές και να δω ότι έχω 2.220 καταχωρήσεις που αφορούν την Ελλάδα. Μπορώ να κάνω το εξής, να προσπαθήσω να δω μέσα στα δεδομένα μου, τα αφαιρώ και πάλι, ας πούμε ότι έχω τα δύο φύλλα που με ενδιαφέρουν, τα οποία τα μεταφέρω στην στήλη και πάλι, και έχω και την προτίμηση χεριού, την οποία τη μεταφέρω στο rows, σε σειρές. Με 0 έχω κωδικοποιήσει τους αμφίχειρες, αυτούς που χρησιμοποιούν και τα δύο χέρια.
με ένα τους αριστερόχειρες και δύο τους δεξιόχειρες. Μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να μετρήσουμε πόσες κατηγορίες έχουμε για την κάθε κατηγορία φύλου, για την κάθε κατηγορία μάλλον προτίμησης χεριού, με βάση το φύλο, για να εξασφαλίσουμε πιθανώς ότι θέλουμε να υπάρχει παρόμοια αναλογία αριστερόχειρων και δεξιόχειρων σε άντρες και γυναίκες. Αυτό που θα με βόλευε να κάνω πάλι είναι να μετρήσω, τα δεδομένα μου. Να πάω λίγο πίσω στα αποτελέσματά μου και να σας δείξω κάτι. Αυτό που έχω κάνει όπως σας έχω δείξει είναι να καταχωρήσω σε κάθε σειρά, κάθε ξεχωριστή δοκιμασία και μετά να βάλω το φύλλο του συμμετέχοντα, το οποίο επαναλαμβάνεται 111 φορές. Γιατί υπάρχουν 111 σειρές, 111 επιλογές για κάθε συμμετέχοντα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όταν ζητάω να μου αθροίσει ή να μου μετρήσει τον αριθμό, αν πάω πίσω στο count που βρισκόμουν, οι αριθμοί είναι αρκετά μεγάλοι. Δηλαδή στην περίπτωση των αντρών έχουμε μετρήσει έναν αμφίχειρα άντρα που έχει 111 απαντήσεις. Στην ουσία δηλαδή αυτό που βλέπω στον πίνακα δεν χρειάζεται να σας μπερδεύουν τα νούμερα, είναι ένα άτομο αυτές οι 111 απαντήσεις. Δηλαδή ο πίνακας μου δείχνει ότι αυτή τη στιγμή στη στήλη του αμφίχειρα που είναι το 0 έχω μόνο έναν άντρα. Στη στήλη του αριστερόχειρα έχω μία γυναίκα και τρεις άντρες. Ενώ στη στήλη του δεξιόχειρα έχω 8 γυναίκες και 7 άντρες. Σύνολο 9 γυναίκες, 12 άντρες. Εντάξει, άρα σε αυτή την περίπτωση το πιο εύκολο θα ήταν να δω διαιρώντας με το 111 όπως κάναμε ως τώρα, να δω τι ακριβώς συμβαίνει στα δεδομένα μου. Μπορώ ξανά να βγάλω όλα αυτά τις επιλογές και να πάω στον αρχικό μου πίνακα και να κάνουμε την κύρια ανάλυση που μας ενδιαφέρει σε αυτά τα δεδομένα. Στην ουσία αυτό που έχουμε κάνει είναι να κωδικοποιήσουμε τις απαντήσεις με βάση το 1 και το 2. Με βάση ποια αντικείμενα έχει διαλέξει ο συμμετέχοντας. Ας πούμε λοιπόν πως αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι η κύρια ανάλυση μας. Σε αυτό το πείραμα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα οι επιλογές που κάνουν οι συμμετέχοντες σε τρία είδη ερωτήσεων. Τα είδη των ερωτήσεων είναι καταχωρημένα με τη μεταβλητή Triad Type. Παίρνω λοιπόν αυτή τη μεταβλητή και τη βάζω σε στήλες και στις σειρές θα βάλω τον κάθε συμμετέχοντα. Τη στήλη values που είναι αυτό που θέλω να μετρήσω, θα μετρήσω τις απαντήσεις που μου έχουν δώσει οι συμμετέχοντες, τις οποίες έχω κωδικοποιήσει με τη στήλη response. Έχουμε κωδικοποιήσει τα τρία είδη ερωτήσεων σε στήλες, έχουμε βάλει τον κάθε συμμετέχοντα σε σειρές, και έχω μετρήσει τις απαντήσεις που μου έχουν δώσει, τις οποίες βασικά ζητάω να μου αθροίσει. Να μου αθροίσει το πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση θα προτιμούσα να τις μετρήσω. Γιατί αυτό που θέλω να δω είναι
πόσες απαντήσεις έχει δώσει σε κάθε ερώτηση. Βέβαια, όπως είναι καταχωρημένος ο πίνακας, μας δείχνει τις 111 απαντήσεις που είχαν όλοι οι συμμετέχοντες, οι οποίες όμως μπορούσε να είναι είτε η επιλογή 1 είτε η επιλογή 2. Έστω λοιπόν ότι εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να μετρήσω πόσες φορές διάλεξε ο κάθε συμμετέχοντας την επιλογή 1 και πόσες διάλεξε την επιλογή 2 για κάθε ένα από τα 3 είδη ερωτήσεων που το έχω θέσει ξεχωριστά. Αντί λοιπόν να μου δώσει συλλογικά τα αποτελέσματα, μπορώ να χρησιμοποιήσω το τελευταίο κουτάκι εδώ πέρα που είναι το φίλτρο, να τραβήξω ξανά την ίδια επιλογή response στα φίλτρα και τώρα βλέπετε μου έχει προσθέσει μία επιλογή που μου ζητάει αν θέλω να μετρήσω όλες τις απαντήσεις ή μόνο τις απαντήσεις 1 και 2 ή 2. Άρα ας πούμε ότι θέλω να ξέρω πόσες φορές επέλεξε την επιλογή 1 ο συμμετέχοντας. Θα επιλέξω να μου δείξει μόνο τις απαντήσεις 1 και τώρα βλέπετε ότι τα νούμερά μου διαφοροποιούνται. Εφόσον ξέρω πόσες φορές διάλεξε το 1, μπορώ να ξέρω και πόσες φορές διάλεξε το 2. Στην ουσία βλέπετε ότι είχε 37 πιθανές επιλογές όπως είδαμε στον προηγούμενο πίνακα σε κάθε περίπτωση, άρα αυτό το 21 σημαίνει ότι 21 από τις 37 φορές διάλεξε την επιλογή 1, ενώ 16 από τις 37 φορές, που είναι το υπόλοιπο δηλαδή, αν κάνω την αφαίρεση από το 37, διάλεξε την επιλογή 2. Μπορώ να το αλλάξω και να επιβεβαιώσω ότι έκανα τον υπολογισμό μου σωστά. Βλέπετε ότι τώρα το νούμερό μου έχει γίνει 16 αντί για 21. Θα μπορούσα επίσης να εκφράσω αυτά τα νούμερα και σαν ποσοστά. Αυτό γίνεται όταν κάνω δεξί κλικ πάνω στον πίνακα και επιλέξω την επιλογή Show Values As και μπορώ να κάνω διάφορους υπολογισμούς. Αυτό είναι ένα ποσοστό του γενικού συνόλου, του συνόλου ανά στήλη ή ανά σειρά. Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, μπορεί να με ενδιαφέρει από τις 59 φορές που ο συμμετέχοντας 1 έχει διαλέξει την επιλογή 1 που μελετάω, 21 φορές τη διάλεξε στην πρώτη τριάδα, 23 στη δεύτερη και 15 στην τρίτη. Μπορώ δηλαδή να μετατρέψω αυτά τα νούμερα σε ποσοστά με βάση το γενικό σύνολο της σειράς που είναι το 59. Άρα τι ποσοστό της 100 από αυτές τις 59 φορές αντιστοιχεί στην πρώτη επιλογή. Αυτό για παράδειγμα μπορώ να το κάνω μέσω του Show Values As. Percentage of row total, να ζητήσω το ποσοστό ανά σειρά. Και βλέπετε όταν επιλέξω αυτή την επιλογή, μου δείχνει ότι το 35,59% ανήκει στην πρώτη επιλογή, 38,98% στη δεύτερη και 25,42% στην τρίτη. Και το άθροισμά τους ανά σειρά μας κάνει 100. Μπορώ να κάνω δεξί κλικ ξανά και να πάω στο No Calculation, να αφήσω τα δεδομένα μου όσοι είχε. Ένα άλλο πράγμα που θα με ενδιέφερε ίσως εδώ, είναι να μετατρέψω αυτό το 21 σε ποσοστό της απάντησης 1 σε σχέση με τη 2. Μιας και δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να το κάνω άμεσα, αλλά μπορώ δίπλα να ζητήσω κάποιον υπολογισμό από το Excel, δηλαδή μπορώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση να διαιρέσω, να φτιάξω μια νέα φόρμουλα στην οποία να διαιρώ το αποτέλεσμα κάθε κελιού με το νούμερο 37 που αντιστοιχούσε σε όλες τις απαντήσεις για να δω τι ποσοστό των απαντήσεων είναι το 1 και όχι το 2. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή βλέπουμε ότι 21 απαντήσεις του συμμετέχοντα 1 σημαίνει ότι
πάνω από τις μισές φορές, περίπου το 56,78% διάλεξε την επιλογή 1, ενώ τις υπόλοιπες 44% περίπου διάλεξε την επιλογή 2. Το ίδιο μπορώ να κάνω και για τις δίπλα στήλες, να διαιρέσω κάθε φορά με το 37, που ήταν ο συνολικός αριθμός. Και να δω τι θα μου δώσουν τα αποτελέσματα. Ας πούμε ότι αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη έρευνα. Άρα βρίσκω ότι ο πρώτος συμμετέχοντας διάλεξε την πρώτη επιλογή πιο πολλές φορές στο δεύτερο είδος τριάδας, ακολουθεί το πρώτο και μετά το τρίτο. Εντάξει, ας πούμε ότι κάποια χαρακτηριστικά αυτών των τριάδων ήταν ο σκοπός του πειράματός μου. Άρα, αν δω ένα τέτοιο αποτέλεσμα και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο δεύτερο είδος τριάδας που οδηγεί τους συμμετέχοντες πιο συχνά να διαλέγουν την επιλογή 1. Εντάξει, μπορώ να κάνω την ίδια διαδικασία για όλους τους συμμετέχοντες και να βγάλω ξανά, αν θέλω, και κάποιο μέσο όρο κλπ. Μια άλλη επιλογή που θα είχα εδώ για να κάνω τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη θα ήταν να είχα κωδικοποιήσει τις απαντήσεις με 0 και 1 αντί για 1 και 2. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα ζητούσα από τον πίνακα απευθείας να μου βγάλει, αντί να μου μετρήσει, να μου βγάλει τον μέσο όρο των απαντήσεων, οι οποίες ήταν το 1. Ο μέσος όρος των απαντήσεων 0 θα ήταν 0, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 1 θα ήταν στην ουσία το ποσοστό των ατόμων που διάλεξε την επιλογή 1. Οπότε αν είχα κάνει την κωδικοποίησή μου με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσα από το Value Field Settings, αντί για Count, να ζητήσω Average και να βγάλω κατευθείαν τα ποσοστά μου. Αυτός είναι ο τρόπος βασικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους πίνακες για να υπολογίσετε τα δημογραφικά στοιχεία, να μετρήσετε πόσοι άντρες, πόσες γυναίκες, να κάνετε κάποια γραφήματα, οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Παίξτε μαζί τους, δοκιμάστε τα. Ρυθμίστε με έξυπνους τρόπους τις επιλογές στο Value Field Settings, αν θέλετε να κάνετε μέτρηση, αν θέλετε να κάνετε μέσο όρο κλπ. Απλά να είστε προσεκτικοί με τις κωδικοποίησεις σας. Αν ας πούμε εδώ ζητούσα την επιλογή του μέσου όρου, πάλι η επιλογή του μέσου όρου για τις απαντήσεις 1 θα ήταν η μισή από ότι ο μέσος όρος για τις απαντήσεις 2. Γιατί σαν νούμερο είναι διπλάσιο το 2 του 1. Έτσι δεν θα είχε πολύ νόημα να βγάλω το μέσο όρο. Αυτό που με ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση είναι από τις 111 απαντήσεις του συμμετέχοντα, όπως είδαμε πριν, πόσες ήταν 1 και πόσες ήταν 2 για παράδειγμα. Άρα βλέπουμε ότι αυτές οι 59 απαντήσεις ανήκουν στο 1 και μέσα από το φίλτρο μου βλέπω ότι οι υπόλοιπες 52 απαντήσεις είναι του 2. Αυτά προς το παρόν. Θα προσπαθήσω να σας δώσω κάποιες περισσότερες πληροφορίες για τους πίνακες αυτούς για να μπορέσετε να κάνετε και κάποια γραφήματα. Γεια σας.